Είμαστε στη κουζίνα του Breakfast at Star μαζί με τον φίλο μας, τον καλό μας φίλο τον Παύλο. Γεια σας, καλημέρα. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Δεν υπάρχει αυτό το παιδί, δεν υπάρχει να ξέρετε. Τι μας φτιάχνει σήμερα? Θα σας φτιάξω μια τάρτα, ένα κις. Θα μάθουμε να φτιάχνουμε τη βάση έτσι απλή και χαλαρή. Εχθές που σε ρώτησα τι θα φτιάξεις και μου λες μια κις. Δεν καταλαβαίνω. Περίμενα σοκολάτα, φάουλα, κάτι τέτοιο. Όχι, σου φέρω το αγαπημένο σου. Το αγαπημένο, το αγαπημένο στο κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι, ναι. Για πες μας τη σχέση με το κρεμμύδι. Σας αφήνω, να μαγειρέψετε. Έρχομαι να φάω σε λίγο. Εντάξει, αγάπη. Εντάξει. Ναι. Στη φάδο μυρίζει. Στη φάδο μυρίζει, ναι. Στη φάδο με χαλούμι. Τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κρεμμυδάκι. Βάζουμε λίγο λαδάκι. Το κρεμμύδι το κόβουμε κυβάκια ή θέλουμε συγκεκριμένο κόψιμο? Το κόβουμε ροδέλες, αλλά δεν τις κόβουμε πολύ, πολύ μακριές, γιατί όταν κόβουμε την τάρτα, άμα είναι πολύ μακριές, ξέρεις, δεν κόβεται καθόλου. Δεν κόβεται σωστά. Λοιπόν, μεσαία θερμοκρασία και το αφήνουμε, αυτό το ξεχνάμε. Βάζουμε και λίγο αλάτι και το ξεχνάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Όταν ακούς τη λέξη τάρτα, περιμένεις γλυκό, δεν περιμένεις αλμυρό. Συγγνώμη, ήθελα έτσι λίγο να έχετε, ξέρεις, χαμηλές προσδοκίες. Όχι, καλά έκανες εσύ. Εγώ στο μυαλό μου, όταν μου λένε τάρτα, σκέφτομαι κάτι γλυκό, δεν σκέφτομαι κάτι αλμυρό. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ήθελα να βάλουμε λίγο χαλουμάκι, να κάνουμε έτσι, να δείξουμε και... Χαλουμί είναι ωραίο. Το κάνω εγώ αυτό. Δικό μου. Η βάση της τάρτας που θα κάνουμε, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σε γλυκό, ρε παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητα. Εντάξει, εμείς θα βάλουμε αλάτι βέβαια. Λοιπόν, κόβουμε παγωμένο, όχι παγωμένο, αλλά κόβουμε κρύο βούτυρο σε κυβάκια, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γενικά, με τις τάρτες και τις βάσεις των τάρτεων, η θερμοκρασία της ζύμης έχει πάρα πολύ σημασία. Και πρέπει η ζύμη να είναι μονίμως παγωμένη. Και όπως θα δείτε, θα τη βγάλουμε και θα τη βάλουμε πολλές φορές από το ψυγείο. Το ψυγείο, Ναι. Αυτό συμβαίνει και για την γλυκιά τάρτα. Αυτό συμβαίνει και για την γλυκιά τάρτα. Η μόνη διαφορά της γλυκιάς και της αλμυρής τάρτας είναι ότι βάζουμε αλάτι στη μία και στην άλλη δεν βάζουμε ζάχαρη. Αυτό. Δεν έχει πάρα πολύ βούτυρο σε σύγκριση με το αλεύρι και δεν θέλει και πάρα πολύ ζύμωμα επίσης. Η βάση της τάρτας, όσο πιο λίγο το ζυμώσεις, τόσο το καλύτερο. Όταν δηλαδή θες να καλέσεις κάποιον στο σπίτι, θα του φτιάξεις μια τάρτα, είναι επιδόρπιο ή φαγητό? Αυτό είναι ορεκτικό. Εντάξει, το επιδόρπιο όμως, η τάρτα επιδόρπιο είναι. Δεν ξέρω, ρωτάω. Είναι άλλο πράγμα. Θα φτιάξουμε και γλυκιά τάρτα. Μην αγχώνεστε. Δεν αγχώνομαι, αφού θα φέρεις εδώ πολύ γλυκό. Είμαι σίγουρη. Γιατί αγχώνεσαι? Όχι, μωρέ. Πες μου, σε βοηθήσω. Έτσι είμαι εγώ. Δεν θέλω βοήθεια. Πες μου εσύ για το κρεμμύδι. Πες μου για το κρεμμύδι. Η σχέση με το κρεμμύδι δεν είναι και η καλύτερη. Δηλαδή και στο σουβλάκι είναι χωρίς κρεμμύδι. Μάλιστα. Γενικά δεν μ' αρέσει. Εξω αν είναι πολύ πολτοποιημένο και δεν το νιώθω. Κατάλαβες? Ναι. Λοιπόν, τώρα βάζουμε το βούτυρο στο αλεύρι, το τεινάζουμε λίγο απλά να πάει παντού το αλεύρι και μετά το τρίβουμε με τα δάχτυλα. Κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Τρίβουμε το βούτυρο μαζί με το αλεύρι. Το βούτυρο μαζί με το αλεύρι να γίνουν φλίδες, ας το πούμε. Και κάθε λίγο το αφήνουμε να πέσει και μέσα στο βούτυρο, μέσα στο αλεύρι, να καλυφθεί καλά. Και αυτό σε κάποια φάση, σε λίγο δηλαδή, θα γίνει σαν υγρή άμμος. Θα σας δείξω πώς είναι. Τι άλλο δεν τρως πέρα από κρεμμύδι? Κοίτα, τι άλλο δεν τρώω. Δεν τρώω αρακά. Μη με καλέσεις για αρακά. Ρεβίθια. Ρεβίθια. Εννοείται πως όχι. Εσύ αν μου κάνεις ρεβιδοκεφτέ, κάνουμε ένα ρεβιδοκεφτέ. Εντάξει, οκ. Αλλά με μια πολύ σως δίπλα μπόλικη, να βουτάω το... Να μην νιώθεις το ρεβίθι. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Εσύ τι δεν τρως? Γίγαντες. Έλα ρε, γίγαντες. Εννοείται πως όχι. Τι πας καλά. Είναι αγαπημένοι μου γίγαντες. Καλά, μόνο ήταν κρέας τρως. Κοίτα, τρώω φασολάδα. Ωραία. Αλλά χωρίς τα φασόλια. Δηλαδή, πολύ ωραίο το ζουμάκι για ψωμάκι. Εγώ βάζω και λίγο απάκι στους γίγαντες, να σου πω την αλήθεια. Κατάλαβες, σου κάνω έτσι λίγο πιο. Από τα δικά σου χέρια μπορεί να δοκιμάσω. Τώρα, αν παραγγείλουμε μετά, είναι ένα άλλο. Πολύ ωραίο γίγαντες. Μάλιστα. Το κρεμμύδι καλά πάει. Καλά πάει, θέλει ακόμα λίγο. Εντάξει, μην το κουνάς τόσο πολύ. Άστο. Θέλουμε το μυστικό του κρεμμυδιού είναι να καραμελώσει πάνω στο τηγάνι. Κατάλαβες, δηλαδή θέλουμε αυτή την καραμέλα. Λοιπόν, υγρή άμμο. Έχουμε φτάσει σε υγρή άμμο. Δηλαδή για να το κάνουμε καραμελωμένο όλο. Μπράβο, ναι. Θα βάλουμε στο τέλος. Α, στο τέλος. Το πιέζεις, κρατάει το σχήμα του και μόλις το πατάς, σπάει. Αυτό είναι η υγρή άμμος. Αυτή είναι η υφή. Αυτή είναι η βάση της τάρτας τώρα. Αυτή είναι η βάση της τάρτας, ναι. Σε μπέρδεψα? Όχι. Λοιπόν, κάνουμε ένα πηγαδάκι και βάζουμε 3 με 4 κουταλιές νερό κρύο.
Ωραία. Γιατί η τάρτα πρέπει να είναι πάντα κρύα. Μπράβο. Και ένα μισό λεμόνι, ρε παιδί μου, στημένο, μια κουταλιά της σούπας. Ανακατεύουμε έτσι λίγο. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να μην ζυμώσουμε ποτέ. Απλά να ανακατέψουμε μόνο και μόνο να ενυδατωθεί το αλεύρι. Το ξέρω ότι φαίνεται λίγο τρομακτικό και ότι δεν θα δέσει ποτέ, αλλά θα δέσει. Θέλει λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Χθες λέγανε μυστικά πώς καθαρίζει κρεμμύδι και δεν κλαίνε. Τι. Λέω χθες λέγανε με το Σταύρο μυστικά. Ναι, ναι, ναι. Πώς κόβεις κρεμμύδια και δεν κλαίς. Πώς κόβεις κρεμμύδια και δεν κλαίς, δεν ξέρω. Δεν πήγα σου πω, ξέρεις κανένα tips. Όχι, δεν ξέρω. Κάτι για σπίρτο στο στόμα έχω ακούσει, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Εμένα μου αρέσει να κλαίω όταν κόβω κρεμμύδια. Γιατί. Γιατί μου δίνει μια έξτρα τέτοιο. Μαγειρεύω για σένα. Λοιπόν. Αυτή είναι η ζύμη μας. Το ξέρω ότι φαίνεται πάρα πολύ. Δεν φαίνεται πολύ δεμένη. Θέλω να της έχετε εμπιστοσύνη. Τώρα, την αφήνουμε έτσι όπως είναι. Ωραία. Κουραστεί. Και τη βάζουμε στο ψυγείο για 15 λεπτά. Ωραία. Και έχουμε εδώ τη ζύμη μας έτοιμη. Ωραιότατη. Βάλω ξανά γαντάκι. Λοιπόν, και το άλλο μυστικό, τώρα θα μάθουμε. Έχει πολλά, μυστικά δηλαδή η τάρτα. Έχει μυστικά η τάρτα. Το άλλο μυστικό είναι ότι δεν ζυμώνουμε ποτέ, διπλώνουμε. Τη διπλώνουμε έτσι όπως είναι ολόκληρη και την πιέζουμε για να κάνουμε επίπεδα βουτύρου και αλευρίου. Και αλευρίου. Δηλαδή κάνουμε ουσιαστικά σφολιάτα φτιάχνουμε. Α, το έχω ξαναδεί αυτό που το κάνατε και στο MasterChef. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Δεν ήξερα το λόγο, ναι, ναι, ναι. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι έτοιμη. Και τώρα παίρνουμε την ταρτιέρα μας. Μπράβο, εδώ είμαστε. Αυτό τώρα που είναι παγωμένο. Ναι. Απλώνει εύκολα. Όχι πάρα πολύ, αλλά δεν απλώνει και δύσκολα. Α, για να δω. Βάζουμε λίγο αλευράκι έτσι για το καλό. Το καλό. Και πάμε γύρω-γύρω. Το υπόλοιπο αλεύρι ας πέσει στην ζύμη μας, δεν μας ενοχλεί. Τώρα που έμαθες τι τρώω και δεν τρώω, αν με καλούσε σπίτι σου, τι θα μου φτιάχνες. Τι θα σου φτιάχνα, αρνάκι. Αρνάκι τρώμε. Ναι. Στο φούρνο με πατάτες, ξέρω εγώ. Ναι, θα σου φτιάχνα και μια έτσι μελιτζάνο σαλάτα για να σε κοροϊδέψω, να σε βάλω να φας λίγο μελιτζάνα. Είδες που το πιάσα. Ούτε μελιτζάνα, Όχι. Όχι, χθες που δοκίμασα ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά μπορείς να φτιάχνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία αν δεν του πεις το άλλο τι είναι, το τρώει και δεν μιλάει. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Θα προσπαθούσα έτσι λίγο να σε βάλω να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα. Γιατί και εγώ έχω φίλους που δεν τρώνε τίποτα και σιγά σιγά έχουν μάθει να τρώνε πολλά. Αλλά να δείξουμε και πώς φάζουμε την τάρτα. Λοιπόν, πάνω στο τσέρκι. Η ζύμη είναι τέτοια η ζύμη μας που μπορούμε, άμα θέλετε, να την ανοίξετε. Άμα σας πάσει, μπαλώσετε την, είναι οκ. Okay. Εγώ την κάνω με το χέρι. Γύρω-γύρω, κόβεις λίγο κομματάκια. Ξεκινάς από το γύρο. Την πιέζεις καλά για να είναι αρκετά λεπτή. Άμα ξεκινήσεις από το μπάτο. Δεν κάνει να ξεκινήσεις από το μπάτο, γιατί μετά θα βάζεις το γύρο και δεν θα κολλήσει καλά. Ενώ τώρα που αφήνουμε αυτό το περιθώριο γύρω-γύρω, κατάλαβες, θα πατήσει το άλλο από πάνω και θα μας κάνει ωραία, θα μας κάνει την γωνία. Αυτό που χρειάζεται. Ώστε έτσι, ούτε μελιτζάνα. Εντάξει, κοίτα, από τα χεράκια σου θα δοκιμάσω τα πάντα. Μελιτζάνα είναι ωραία. Θα μου πεις μετά τι ήτανε. Εντάξει. Εγώ το μόνο που δεν τρώω, που με ρώτησες πριν, είναι ελιές. Για κάποιο λόγο έχω ένα θέμα με τις ελιές. Δεν ξέρω, έχουν γεύση σαπούνι σε μένα. Αλήθεια, έχουν γεύση σαπούνι. Τις μαγειρεύεις όμως. Όχι, δεν μπορώ πουθενά. Σκέψου ότι αν είναι στην πίτσα, ακόμα και να τις βγάλω από την πίτσα, ναι. μετά τη νιώθω την γεύση. Και τη μυρωδιά της ελιάς που αφήνει. Ναι, δεν μπορώ καθόλου. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον γύρω-γύρω, βάζουμε δύο κομματάκια στον πάτο. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε λίγη ζύμη, θα σας δείξω μετά γιατί. Όχι μετά, σε λίγο. Την πιέζουμε να πάει γύρω-γύρω παντού. Ξέρω ότι είναι λίγο περίεργο αυτό που κάνω τώρα, αλλά ήθελα να σας δείξω έναν άλλο τρόπο από το να το απλώνουμε με το απλά είναι πλάστη. Σκληρή η ζύμη τώρα και δεν απλώνει εύκολα. Είναι παγωμένη δηλαδή. Το θέλουμε αυτό, η αλήθεια είναι, να είναι παγωμένη. Ωραία, φτιάχνουμε την τάρτα με καραμελωμένο κρεμμύδι. Ναι. Με τι μπορούμε να τη συνοδεύσουμε. Μπορούμε να τη συνοδεύσουμε με λίγο γιαούρτι που έχουμε βάλει, λίγο λαδάκι, λίγο σκορδάκι τύπου τζατζικάκι. Εγώ θα έκανα και μια σάλτσα βέρντε. Άκου τι λέω εγώ τώρα. Ναι, τι λες. Σάλτσα βέρντε. Πράσινα, δηλαδή ό,τι θέλετε, μαϊντανό, ρίγανη, δυόσμο, λίγο λαδάκι, λίγο ξύδι, λίγο σκόρδο σε μούλτι. Κατάλαβες. Ναι. Και γίνεται κάτι σαν πέστο. Σάλτσα βέρντε. Ναι. Δώσουμε ένα τριγωνάκι, καλέ μου. Ένα τριγωνάκι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τρύπες, αρκετές τρύπες, γιατί άμα δεν κάνεις τρύπες θα βγει όλο το νερό και θα φουσκώσει και δεν το θέλουμε αυτό. Και ακόμα ένα μυστικό τώρα, θα πάρουμε αλουμινόχαρτο,
Γιατί κανονικά βάζεις χαρτί και βάζεις βαρύδια. Κατάλαβες. Ναι, για να κάτσει το. Για να κάτσει. Να μην φουσκώσει. Εμείς θα βάλουμε αλουμινόχαρτο και θα το πιέσουμε. Και έτσι θα μείνει η βάση μας ακούνητη. Ωραία, και την ψήνουμε για. Ψήνουμε 170 για 15 λεπτά. Μετά βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και για άλλα 20. Και θέλουμε να βγει κάτι σαν αυτό. Έτσι, λίγο χρυσαφένιο. Χρυσαφένια. Λοιπόν, εδώ έχει ρογμές. Κάτσε να πετάξω αυτή μέσα. Έχει ρογμές. Οι ρογμές θα γίνουν, γι' αυτό κρατάμε λίγη ζύμη. Και μετά ενώ βγει ζεστή, άκου τώρα. Ενώ βγει ζεστή, πατάμε λίγο και κλείνουμε τις ρογμές. Και μπαλώνουμε εκεί που τέτοιο. Και όταν, επειδή είναι ζεστή, θα ψηθεί αυτό. Ναι. Και δεν θα μας φύγει το αυγό. Ωραία. Α, καλό. Τέλος. Αυτό ήτανε. Καλό. Λοιπόν, θες πες να μου κάνεις τη γέμιση. Να σου κάνω τη γέμιση. Ωραία. Πες μου. Σπάσε μου τρία αυγά. Πέρα. Σπάσε μου τρία αυγά. Βάζουμε χαλουμάκι. Τριμμένο. Γιαουρτάκι 200 γραμμάρια. Ένα κεσεδάκι. Λίγο ρίγανη. Μπορείτε να βάλετε και λίγο δυόσμο. Μπορείτε να βάλετε και λίγη πάπρικα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Έφυγε λίγο το αυγό, ναι. Δεν πειράζει. Ψόφι να μην έχει μέσα. Όχι, ψόφι καλά. Δεν έχουμε. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία, φέταμε το αυγά μέσα. Ας το έχω εγώ. Ανακατεύουμε να γίνει ένα ομογενοποιημένο έτσι μείγμα. Ωραία. Και αφού ανακατευτεί καλά το αυγό με το γιαούρτι και όλα τα σχετικά, πετάμε και το καραμέλο με το κρεμμύδι μέσα. Ωραία. Άσε με να χτυπάω εγώ, βάλε σε κρεμμύδι. Έλα. Λοιπόν. Έτοιμο το καραμέλο με το κρεμμύδι. Έχω γυρίσει τον κόλο στο. Έλα. Δεν πειράζει. Τίποτα. Γκατσαρόλα, την κατσαρόλα εννοούσα. Α, το ρίχνουμε εδώ το κρεμμύδι. Το ρίχνουμε εδώ το κρεμμύδι, ναι. Α. Εγώ νομίζω θα το βάζεις στην τάρτα και μετά ρίχναμε το άλλο. Όχι. Όλο το μείγμα μας έτοιμο. Πέτα το μες στην τάρτα. Είσαι θεός. Σιγά. Μην περιχύσει. Μην βγει έξω από το τέτοιο. Γιατί άμα βγει έξω από το τέτοιο θα μας κάψει την τάρτα απ' έξω. Ε, να μην υπερχυλήσει, ας το πούμε. Δώσουμε το πυρουνάκι. Ωραία. Σιώνουμε την ταρτούλα μας. Και την πετάμε στο φούρνο ξανά 170 για 35 λεπτά μέχρι να καραμελώσει και να γίνει τόσο όμορφη όπως είναι αυτή. Ωραία, μέχρι να τη βάλει ο Παύλος την τάρτα στο φούρνο. Ελίνα, έλα λίγο. Γιατί θα κόψουμε τώρα να σερβίρουμε, να δοκιμάσουμε την υπέροχη μοναδική τάρτα, η οποία είναι με καραμελωμένα κρεμμύδια, χαλούμι. Έχω την αίσθηση ότι η κουζίνα την έχετε κάνει λίγο. Τι κάναμε. Αυτά τα σκεύη εδώ να πάνε πίσω, αυτά εδώ. Να είναι καθαρός ο πάγκος. Ευχαριστούμε που μας προσέχεις. Μπράβο ρε μαμά. Ορίστε, εδώ. Λοιπόν, να σου πω. Η τάρτα, πόσες θερμίδες μπορεί να έχει? Κοίταξε, θες έτσι βουτυράκι ρε παιδί μου, καλό. Και δεν μοιάζει ότι έχει κρεμμύδι. Μα είναι καραμελωμένο σου λέω. Φάει λίγο, δοκίμασε. Θα σ' αρέσει, είμαι σίγουρος. Θα δοκιμάσω, εννοείται θα δοκιμάσω. Γιατί. Καλό. Τι μου αρέσει. Ναι. Δεν είναι ευγενικό τώρα που μιλάμε τόσο. Ναι, για πείτε. Καταλαβαίνω πολύ τη ζύμη. Ναι, μα η ζύμη είναι το καλό. Μπράβο, Παύλο. Ευχαριστώ που μου έβαλες και εμένα να φάω. Αφού μου είπες ότι δεν ήθελες. Πάει, αγόρι μου. Πάμε σε break.